Οι ρετσινάδες που ζούσαν από το δάσος βρέθηκαν επί ξύλου κρεμάμενοι. Γενικότερα, δέχτηκαν χτύπημα οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι. Οι ανεπαρκέστατες υποδομές επιβαρύνθηκαν δραματικά. Ο λαός μας δεν ξεχνάει. Υπάρχουν ευθύνες για τις αιτίες της πυρκαγιάς. Έχει καταγραφεί διαχρονική έλλειψη σχεδίου πρόληψης και προστασίας του δάσους, ελλείψεις και καθυστέρησης στην παρέμβαση των πυροσβεστικών μέσων. Έχουν αποδειχθεί οι ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος και όφελος στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, βάζει τη σφραγίδα της και στην τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Εύβοια. 4 μήνες μετά τις καταστροφές, η κατάσταση παραμένει δραματική για τα λαϊκά στρώματα, για την επιβίωσή τους και την παραμονή στον τόπο τους. Η προσπάθεια εφησυχασμού, οι υποσχέσεις και τα παραπλανητικά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, η περιφέρεια και η Δήμη δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια του λαού. Ενδεικτικά αναφέρονται. Δεν έχουν ξεκινήσει καν σχεδιασμένα βασικά αντιπλημμυρικά έργα που έχουν επίγοντα χαρακτήρα, όπως διαπιστώθηκε από τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις βροχές αυτής της περίοδου στην Αγία Άννα, το Αχλάδι, το Ψαροπούλι, την Κοτσικιά και σε άλλα μέρη. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Τα μικρής έκτασης αντιπλημμυρικά και αντιδιαγρωτικά έργα καλύπτουν μόλις το 20-25% της πληγήσας περιοχής. Δεν έχει εξασφαλιστεί συνολικά το δικαίωμα στη δουλειά στον κλάδο των ρετσινάδων δασεργατών. Εργάζονται περιστασιακά και με χαμηλή αμοιβή. Η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα της μόνιμης απασχόλησης για τις απαραίτητες εργασίες στο δάσος για 15 έτη και όχι μόνο για 7, όπως μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ σε αγρότες, ελαιοπαραγωγούς που έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή στο φυτικό κεφάλαιο. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι σηκοπαραγωγοί στο ύψος της ζημιάς. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε μικρούς επαγγελματίες του τουρισμού, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και την εστίαση, γενικότερα σε όλους τους κλάδους που επλήγησαν άμεσα είτε έμεσα. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει παρά ένα πολύ μικρό μέρος αποζημιώσεων και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης στα κοπάδια που έχουν απομείνει, καθώς απαγορεύεται η βόσκηση και δεν υπάρχει καμιά μέρημνα για δωρεάν παροχή ζωοτροφών. Οι μελισσοκόμοι δεν έχουν αποζημιωθεί στο ύψος της ζημιάς και δεν έχουν εξασφαλιστεί δωρεάν τροφές για τα μελισσοσμήνη. Δεν έχουν αποζημιωθεί στο 100% κατοικίες, υποδομές, επαγγελματικός αγροτικός εξοπλισμός που καταστράφηκε. Το συμπέρασμα είναι αναμφισβήτητο. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Αφήνει το λαό της περιοχής ξεκρέμαστο σε έναν καμένο τόπο να παλεύει μόνος του για την επιβίωσή του. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ουσιαστικής ανακούφισης, στήριξης του χαμένου λαϊκού εισοδήματος. Δεν δίνει καμιά απάντηση στο πώς θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια οι ελαιοπαραγωγοί που έμειναν χωρίς ελιές, πώς θα εξασφαλίσουν οι κτηνοτρόφοι τροφή για τα κοπάδια τους, πώς οι μικροί επαγγελματίες θα ανασάνουν από τα συσσωρευμένα χρέη και με κλειστά ή σε υπολειτουργία τα μαγαζιά τους. Πώς, πού και με τι όρους και δικαιώματα θα βρουν οι εργαζόμενοι δουλειά. Τα λειψά αντιδιαγρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα
δεν μπορούν να προστατέψουν το λαό της περιοχής από τους κινδύνους του φετινού χειμώνα. Παραμένει το πρόβλημα της προστασίας των δασών που έχουν απομείνει από το χιονιά και τις φωτιές το καλοκαίρι. Όσο αφορά το αποκαλούμενο κυβερνητικό σχέδιο ανασυγκρότησης, το σχέδιο αυτό που παρουσίασε η Επιτροπή ΜΠΕΝ, την οποία διαφημίζει το κυβερνητικό επιτελείο, η περιφέρεια, η Δήμη και από κοντά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του λαού της περιοχής. Δεν έχει καμιά αναφορά στα ζητήματα που αφορούν την άμεση επιβίωση των κατοίκων της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας. Δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων σε κανένα επίπεδο. Δεν προβλέπει κανένα άμεσο έργο υποδομών σε οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, κανένα μέτρο στήριξης των οικογενειών και των παιδιών της περιοχής, τα σχολεία, κέντρα υγείας, δομές πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Τα μεγάλα λόγια περιοριστικού σχεδίου ανασυγκρότησης αποσκοπούν να αποκρύψουν αυτή την αλήθεια και να καλύψουν τον ταξικό αντιλαϊκό του χαρακτήρα, και ο λαός επιβάλλεται να το κρίνει αυστηρά, με κριτήριο, τα δικά του συμφέροντα και ανάγκες. Επί της ουσίας, το σχέδιο αυτό πατάει στην καμένη γη, την αξιοποιεί ως ευκαιρία για να προωθηθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου που αναζητά παιδεία και κερδοφορία στην περιοχή. Στην πράξη, εξειδικεύει τον περιφερειακό σχεδιασμό στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πυρκαγιά και προβλέπει την προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στον τουρισμό, στην ενέργεια, στο αγροτοδιατροφικό και κατασκευαστικό τομέα. Το σχέδιο, άναρχη εγκατάστασης ανεμογεννητριών, προωθείται ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η ιεράρχηση να προχωρήσουν γρήγορα, η αλλαγή χρήσης γης και οι μελέτες πολεοδομικού σχεδίου μέσω των Δήμων, η δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης δάσους, η δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας επιβεβαιώνουν πως κύριος προσανατολισμός δεν είναι το πώς θα στηριχτούν οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες της περιοχής που έχουν αυξημένες ανάγκες για να καταφέρουν να ζήσουν στον τόπο τους. Το βασικό κριτήριο του σχεδιασμού είναι το πώς θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο κρατικών και συνεργατικών υποδομών ώστε να στηριχτούν μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις στην περιοχή που θα αξιοποιήσουν ως φυλέτα την καμένη γη, ως φθηνό εργατικό δυναμικό τους κατεστραμμένους παραγωγούς και εργαζόμενους και θα εκμεταλλευτούν πλεονεκτήματα της περιοχής, παραδείγματος χάρη παραλίες, φυσικό τοπίο, αγροτική παραγωγή, ως νέο πεδίο κερδοφορίας, εκτοπίζοντας ή πιέζοντας τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και επαγγελματίες. Αυτό το ομολογεί και η πείρα από άλλες περιοχές που μεγάλοι επιχειρηματικοί όμοιροι ανέπτυξαν ξενοδοχειακές μονάδες, συνδυασμένες τουριστικές και άλλες οικονομικές δραστηριότητες και οι ντόπιοι εργαζόμενοι δουλεύουν με χαμηλούς μισθούς και απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες. Για το αποκαλούμενο σχέδιο ανασυγκρότησης βεβαίως θα επανέλθουμε και το επόμενο διάστημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας παλεύει μαζί και στηρίζει από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς τους αγώνες και τα αιτήματα του λαού της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας για να γιατρέψει τις πληγές του, βάζοντας τις βάσεις για μια καλύτερη ζωή σε σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, την τοπική διοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Η μεγαλειώδης κινητοποίηση στη Στροφιλιά τον Αύγουστο, η συναυλία τον Οκτώβρη
Η μαζική κινητοποίηση στην Αθήνα τον Νοέμβρη με το συντονισμό πυρόπληκτων, πλημμυροπαθών και σεισμοπαθών, ο συνολικός οργανωμένος αγώνας που έχει αναπτυχθεί αποτελεί παρακαταθήκη. Στηρίχτηκε στη δύναμη της αλληλεγγύης, της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας, με επιτροπές αγώνα στα χωριά, τη δράση του Σωματείου των Ρετσινάδων και του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, της Συντονιστικής Επιτροπής Μαζικών Φορέων. Αυτή η πάλι ασκεί πίεση στην κυβέρνηση και δημιουργεί όρους για κατακτήσεις. Και αυτή είναι η επιλογή που έχει ο λαός για να μετρήσει αποτελέσματα, συνεχίζοντας τον δρόμο που χάραξε το σύνθημα που βγήκε μέσα στο καμίνι του αγώνα, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Λέμε και σήμερα εδώ, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, καμιά εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος και την κυβέρνηση. Καμιά εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ που συμφωνεί με το κυβερνητικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που ο λαός το έχει απορρίψει και δεν βγάζει άχνα για αποζημιώσεις 100% των ζημιών για όλους τους πληγέντες. Τα λόγια παρηγόριας είναι υποκριτικά. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλες. Η στρατηγική του σύμπλευση πατάει στην από κοινού στήριξη των συμφερόντων του κεφαλαίου και της κερδοφορίας του. Λέμε στο λαό της περιοχής ότι η κατάσταση που βιώνει δεν είναι μοιραία. Η καταστροφή δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα και υλικά. Η γνώση, το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό για να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας για να μπορέσει να ζήσει ο λαός στον τόπο του με μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπές εισόδημα, με αναβαθμισμένες υποδομές, οδικό δίκτυο, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, πραγματική μόρφωση, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, πλήρως τελεχωμένο και εξοπλισμένο, εξασφάλιστη, υψηλού βιωτικού επίπεδου, αναγέννηση του δάσους με όρους προστασίας του και αξιοποίηση από το λαό. Αυτά μπορεί να τα εξασφαλίσει ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τη γη, στα δασικά οικοσυστήματα, στο θαλάσσιο φυσικό πλούτο. Στη θέση του καπιταλιστικού κέρδους θα μπουν οι λαϊκές ανάγκες και αυτό ακριβώς είναι πρόοδος. Είναι πρόκληση το 2021 να προβάλλουν ως πρόοδο και σύγχρονο το γεγονός ότι θα υπάρχει σε όλη τη Βόρειο Εύβοια ένα ασθενοφόρο, όπως λένε παντός καιρού, και ένας μαστογράφος, την ώρα μάλιστα που τα κέντρα υγείας δεν έχουν γυναικολόγους, παιδιάτρους και μέες και η λειτουργία τους λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας είναι προβληματική. Ασφαλώς είναι αναγκαίος ο δρόμος χαλκίδας εστιαίας και το ΚΚΕ τον διεκδικεί πολλά χρόνια σε αντιπαράθεση με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά είναι προκλητικά τα πανηγύρια για ένα δρόμο που λένε ότι θα φτιάξουν στη Βόρεια Εύβοια, που ακόμα κι αυτός μπαίνει στο μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα, την ώρα που στην περιοχή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με ασφαλή οδικό δίκτυο τα χωριά μεταξύ τους. Οι δρόμοι κλείνουν με το χιονιά. Μονόδρομος για το λαό της περιοχής είναι να συνεχίσει τον αγώνα, τη συλλογική οργάνωση, τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα
και όχι αυτά των επιχειρηματικών ομίλων, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι εάν μπορεί να ανοικοδομηθεί η Βόρεια και η Κεντρική Αίγυπτο, αλλά προς όφελος πιανού. Το πλαίσιο των ετοιμάτων της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυροπλήκτων Βόρειας και Κεντρικής Αίγυπτος είναι επίκαιρο και αναγκαίο. Είναι, αν θέλετε, μέτρο σύγκρισης που αποκαλύπτει τον κυβερνητικό εμπεγμό. Τονίζουμε και σήμερα ορισμένες βασικές διεκδικήσεις. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για όλα τα χωριά. Να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των ζημιών. Αποκατάσταση των υποδομών, οδικών αξών, αγροτικών δρόμων, ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης, άρδευσης. Άμεσα μέτρα αποκατάστασης όλων των καμένων δασικών εκτάσεων, αντιδιαβρωτικά έργα, αραίωση, αναβάσωση και άλλα. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους πληγέντες. Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα καμένα αγροτικά μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. Στο 100% των ζημιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων, δασεργατών, ανέργων στα αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα και στην αναγέννηση του δάσους με αξιοπρεπείς συμβάσεις, με την επιστημονική επίβλεψη των δασαρχείων, δυνατότητα συνταξιοδότησης για όποιον επιθυμεί και έχει θεμελιώσει δικαίωμα πάνω από 4.500 βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, στα 55 για τους άντρες και στα 50 χρόνια για τις γυναίκες. Άμεση εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία και υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος και να μην γίνει ζούγκλα. Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθούν όσες ζωοτροφές είναι αναγκαίες σε όλους τους κτηνοτρόφους για όσο καιρό διαρκεί η απαγόρευση της βόσκησης. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία τροφή για την επιβίωση των μελισσοσμηνών. Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε εφορία, ΔΕΗ, τράπεζες, αναστολή όλων των ρυθμίσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, παρόχους ενέργειας για ένα χρόνο. Καμιά ρύθμιση να μην χαθεί. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους αυτοαπασχολούμενους. Απαλλαγή πληρωμών για το 2021 και 2022 του ΕΒΙΑ, ΔΕΗ, ίδρευση, τηλεφωνία και όλα τα δημοτικά τέλη. Απαλλαγή φόρων για το τρέχον οικονομικό έτος. Κατάργηση του ΦΠΑ και του τέλους επιτιδεύματος για όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των Δήμων Ιστιαίας Ερυψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ. Απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για ένα χρόνο με επιδότησή τους από το κράτος. Καμιά ανατίμηση σε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο καθώς και οικιακής θέρμανσης. Επίδομα θέρμανσης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Αίγυπτος. Άμεσα μέτρα προστασίας του λαού από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, με έργα στο ύψος των αναγκών και επαρκή χρηματοδότηση μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Παράλληλα, στελέχωση
με το αναγκαίο προσωπικό στην πυροσβεστική και τα δασαρχεία. Πλήρη στελέχωση και εξοπλισμός στα κέντρα υγείας. Να σταματήσει άμεσα η συγχώνευση των σχολείων στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Να στηριχτούν άμεσα οι προνοιακές δομές. Αυτό το πλαίσιο πάλις. Συνεχίζουμε να συζητάμε με το λαό της περιοχής και το ΚΚΕ θα συμβάλλει αποφασιστικά και την επόμενη περίοδο στην ανάπτυξη ενός μαζικού, αποφασιστικού, εργατικού λαϊκού κινήματος για να διεκδικήσει αυτό το πλαίσιο που έχει αναδείξει ο λαός της περιοχής με τους αγώνες του.